Καταρχήν, δύο σχόλια που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και το παίρνω χρονικά, ξεκινώντας από την τοποθέτηση του κυρίου Ταχιάου. Είναι η πολλωστή φορά που μετανιώνω που σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ερχόμαστε με ένα βίντεο από τις τοποθετήσεις τις προεκλογικές που έκανε η παράταξή μας από τη μία πλευρά και η υπόλοιπη παρατάξη και υποψήφια από την άλλη, ούτως ώστε να φανεί με τον πιο καθαρό τρόπο ότι εμείς λέγαμε την αλήθεια. Όταν λέγαμε ότι όλοι αυτοί οι πολυάριθμοι υποψήφοι θα συνταχθούν με τον ΑΒ τρόπο, στον ΑΒ χρόνο, και εδώ έγινε πάρα πολύ γρήγορα, στην ίδια ακριβώς πολιτική. Ουσιαστικά, κατά την άποψή μου, εγώ έτσι ερμηνεύω την τοποθέτηση του κυρίου Ταχιάου. Ορίστε. Αυτό συζητήστε μεταξύ σας. Εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι το εξής. Για να βγει ένας άνθρωπος δήμαρχος, προφανώς είναι ικανός. Το ζήτημα όμως των εκλογών δεν είναι ο διαγωνισμός μεταξύ των ικανών και των ικανότερων. Το ζήτημα των εκλογών, και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα, είναι ποιος ακολουθεί ποια πολιτική. Άρα εκεί δεν έγινε ο διαγωνισμός μεταξύ των ικανότερων από τη μια παράδεξη κτλ. Στην πραγματικότητα, μετά από τις εκλογές ήρθαν και συνοστίστηκαν κάτω από την ενιαία πολιτική, δεν ξέρω την έκφραση εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άνθρωποι οι οποίοι προεκλογικά ήταν στα μαχαίρια. Άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται υποτίθεται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μάζεψε από Νέα Δημοκρατία, μάζεψε από Πασόκ, μάζεψε από ΣΥΡΙΖΑ. Τι αποδεικνύει αυτό το πράγμα? Δεν κάνω κρίση επί της ηθικής αυτών που τοποθετήθηκαν ή αν εξαρτοποιήθηκαν οτιδήποτε άλλο, μακριά από μένα. Αποδεικνύει το ενιαίο της πολιτικής. Το δεύτερο σχόλιο, το οποίο θέλω να γεννήθηκε μέσα από τη συζήτηση, είναι σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν για το Πολυτεχνείο. Κυρία Καλβακάκου, ξέρετε ότι σέβομαι ιδιαίτερα το πρόσωπό σας και τους αγώνες σας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχω μια διαφωνία στο εξής. Σαφέστατα περνάμε στη χώρα μας μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης έντασης της καταστολής. Με νομοθετήματα, με πράξεις της αστυνομίας κατά την εντολή της κυβέρνησης κλπ. Πραγματικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπήρχε καταστολή και προηγούμενα. Το σύντροφό μου, τον Γιάννη Τοδελή, προφανώς το θυμάστε. Εδώ ήταν μέχρι πριν από λίγους μήνες. Ήταν βουλευτής και συνεχίζει να είναι βουλευτής. Κόψε να χάσει την ακοή του από τα ΜΑΤ. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά από τη Βουλή. Έτσι, ένα. Έφαγε πολλοί κόσμος ξύλο και τότε. Αποδεικνύοντας, ξαναγυρνάω στο πρώτο θέμα, το ενιαίο της πολιτικής. Το οποίο εκφράζεται και στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική διοίκηση. Και κάτι ακόμα, κύριε Καλβακάκη, και ειλικρινά, ειλικρινέστατα, δεν απευθύνομαι σε εσάς, γιατί είστε σίγουρα το καταλαβαίνετε, γιατί έχετε αγωνιστεί. Όταν λέμε έστω συνθηματολογικά για τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής πρόοδου κτλ., πρέπει, και δεν το λέω το ξενολόγιο για σας, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Διότι δεν είναι αγώνας υπέρ της δημοκρατίας το να υποστηρίζει με χέρια και με πόδια και η σημερινή κυβέρνηση. Και βεβαίως η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τη συνεργασία, το ξέπλυμα, καταρχήν, του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που συνεχίζει να δολοφονεί Παλαιστίνιους. Και δεν θέλω αντιρρήσεις επ' αυτού. Στο ίδιο αεροπλάνο ταξίδευα εγώ για τη Ραμάλα και ο παπάς για να πάει με τους Ισραηλινούς, την ώρα που σκοτωνόντουσαν οι Παλαιστίνοι. Που ξέπλυνε τον Τραμπ. Το διαβολικά καλό, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Απευθύνομαι λοιπόν προς την παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας αφήσουμε να ξεχάσει ο κόσμος ότι ακολουθήσετε την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία, της ανοίξατε το δρόμο για αυτά τα οποία σήμερα κάνει, με τη φιλελεύθερη πολιτική της, με την καταστολή της, με την αντιδραστική της πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Τώρα για τα θέματα που ήθελα να πιάσω. Καταρχήν, σήμερα είχαμε ατύχημα. Ευτυχώς ελαφρύ από ό,τι φάνηκε. Μία γυναίκα εργαζόμενη, αορίστου χρόνου από ό,τι έμαθα, έξω στον δρόμο χτυπήθηκε από δέντρο που έπεσε λόγω του αέρα. Και πέσαν και άλλα δέντρα. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, είναι ελαφρύς ο δραματισμός, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Καταρχήν, το πρώτο που κάνεις, βέβαια έγινε με μια καθυστέρηση όμως, νομίζω, ότι αποσύρεις τους εργαζόμενους από το δρόμο όταν έχεις
πτώσεις δέντρων ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι το εξής. Είδατε τα στοιχεία της γυναίκας? Είναι 64 χρονών. 64. Και δουλεύει στο δρόμο, στην καθαριότητα, με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό το πράγμα και οι οποίοι πραγματώθηκαν σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί όλοι προέρχεστε από κόμματα. Υποστηριχθήκατε από κόμματα και είστε μέλη κομμάτων. Καταλαβαίνετε όλοι σας τι έχετε στηρίξει όσον αφορά αυτά τα ζητήματα ασφαλιστικού και τα λοιπά, τα οποία ξανασυζητιούνται τώρα με κατεύθυνση ιδιωτικοποίηση, αλλά χωρίς να αλλάζει σε τίποτα ο νόμος Κατρούγκαλου που στέλνει τις 65ρες στο δρόμο σε αυτές εδώ τις συνθήκες. Είναι ντροπή για όποιον τα στηρίζει αυτά τα πράγματα ή τα στήριξη του παρελθόν. Δεύτερο ζήτημα. Πριν από δύο δημοτικά συμβούλια, αν θυμάμαι καλά, είχαν έρθει εδώ κάποιοι εργαζόμενοι από τα προγράμματα της κοινής ωφέλειας, τα κοινοφελείτες ονομάζουν, και έθεσαν το ζήτημά τους σχετικά με τη λήξη της σύμβασης και ποια είναι η τοποθέτηση που οι περισσότερες συμβάσεις λήγουν τον επόμενο Φλεβάρι και θα απολυθούν. Και ζήτησαν την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς τότε τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι το τελικό όργανο, το ανώτερο όργανο που τελικά θα τοποθετηθεί πάνω στα ζητήματα των συμβάσεων κτλ. Αντικειμενικά είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί όμως δεν υπήρξε ούτε μία, το υπογραμμίζω, ούτε μία παράταξη που να πήρε το λόγο είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο απέναντι στο αίτημα των εργαζόμενων για να μην σταματήσει η σύμβασή τους. Καμία! Οι εργαζόμενοι δεν το ξεχάσανε. Είναι εδώ. Είναι εδώ μέσα. Και αν πιστεύει κανένας ότι ο μοναδικός τρόπος για να συζητήσουμε μεταξύ μας ή για να προβληθεί μάλλον η άποψη των εργαζόμενων που έχουν πολύ ζωτικά και επίγοντα προβλήματα επιβίωσης είναι να γίνεται ένας καβαλές, ένας ντόρος, να πλακωνόμαστε κτλ., νομίζω ότι κάνει λάθος. Πάντως οι εργαζόμενοι και αυτό το μέτρο το έχουν και θα το εξασκήσουν για παρέμβαση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον βρεθούν μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Και τελειώνω με το εξής. Ναι, δεν είναι εδώ ο αντιδήμαρχος οικονομικών, αλλά θα του έλεγα το εξής. Α, με συγχωρείτε. Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι είστε αφιωριακός. Έτσι δεν είναι? Και οπωσδήποτε γνωρίζετε, όπως και πολλοί δικηγόροι εδώ μέσα, ότι η καθυστέρηση πληρωμής είναι ποινικό αδίκημα. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Δεν είναι όμως μονάχα αυτό. Η απάντηση που δώσατε δεν αξίζει σε αυτή την περίπτωση. Είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπορεί να είναι βαριά, είναι απαράδεκτη. Τι θα πει αισιοδοξούμε? Ένας εργοδότης δεν αισιοδοξεί για το αν θα πληρώσει. Ένας εργοδότης έχει υποχρέωση να πληρώσει και τελείωσε. Και αν έκανε μια καθυστέρηση, δεσμεύεται ότι θα πληρώσει την ημέρα που πρέπει. Ούτε βεβαίως να ρίξουμε τις ευθύνες, το είπε και άλλος συνάδελφος, στις υπηρεσίες. Λύνονται πολλές φορές αυτά τα προβλήματα. Να σας πω πώς θα μπορούσε να λυθεί, ή τουλάχιστον όχι να λυθεί, να χαλαρώσει κάπως, να εκτονωθεί λίγο το θέμα. Ολοκληρώστε, κύριε. Υπάρχουν τρόποι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν τρόποι και λογιστικοί, φαντάζομαι τους ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ακόμα και έναντι να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες το πρωί ήμουνα στο ΣΜΑ. Ήταν εργαζόμενοι που ήταν από την 3K. Και ένας εργαζόμενος ερχότανε και πηγαίνει ανά δύο μέρες στα Γιάννενα. Εκεί μένει. Άλλος από την Κατερίνη. Τώρα θα μου πείτε, φταίτε εσείς? Όχι, μπορεί να φταίει η δομή του διαγωνισμού ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, φανταστείτε, ότι πληρώνει για να δουλεύει και μάλιστα πανάκριβα. Και τέλος, να θυμηθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από μεγάλη ανεργία. Έρχονται από μια αιματηρή μάχη που δώσανε, δεν κέρδισαν όλοι, ένα μικρό ποσοστό καλύφθηκε, με πολυήμερες απεργίες για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα να γίνουν αορίστου χρόνου στους Δήμους, λίγοι, όχι περισσότεροι, μετά από μια υποχώρηση στην οποία υποχρέωσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια υποχώρηση ελπίζουν και εμείς είμαστε σίγουροι ότι το καταφέρουν και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, όχι μόνο για το ζήτημα της πληρωμής. Θα υποχρεωθούν και άλλες διοικήσεις και τοπικές και κεντρικές απέναντι στη δυναμική των εργαζόμενων.